απεκτηρθεί από την κυκλοφορία. Με την κάμερα του Alpha Sky και κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, μπήκαμε σε εγκαταστάσεις του εθνικού μας νομισματοκοπίου που βρίσκεται στην οδό Μεσογείων 341 στο Χολαργό. Εκεί, μετά από παραγγελία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τυπώθηκε δοκιμαστικά και με επιτυχία το πρώτο χαρτονόμισμα των 20 ευρώ. Στόχος αυτής της δοκιμής ήταν για να δει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά πόσον τα νομισματοκοπία είναι σε θέση να έχουν ομοιόμορφες εκτυπώσεις, ώστε η ποιότητα του τραπεζογραμματίου ευρώ γενικά να είναι η ίδια σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρισκόμαστε στο τμήμα παραγωγής και κοπής χαρτονομισμάτων του Εθνικού μας Νομισματοκοπίου. Εδώ, από το 2002, θα τυπώνονται μόνο χαρτονομίσματα ευρώ, σαν και αυτό που κρατώ στο χέρι μου. Εκτός από την εκτύπωση χαρτονομισμάτων και κερμάτων στο Εθνικό Νομισματοκοπείο, τυπώνονται οι μετοχές της Τράπεζας Ελλάδος, τα λαχεία, οι συναλλακματικές και τα δημόσια παράβολα. Ήδη τράπεζες και επιχειρήσεις προετοιμάζονται από τώρα ώστε οι Έλληνες καταναλωτές να συνηθίσουν στις συναλλαγές τους με το ευρώ. Το κόστος προσαρμογής του ευρωπαϊκού νομίσματος μόνο για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναμένεται να φτάσει στα 60 με 70 δισεκατομμύρια δραχμές. Είναι σημαντική τομή για τις τράπεζες, οι οποίες θα πρέπει να επομισθούν το μεγαλύτερο βάρος αυτής της μεταβολής. Στην τράπεζα ήδη έχουμε μια ξεχωριστή ομάδα η οποία ασχολείται με όλες τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο εσωτερικό περιβάλλον της τράπεζας για τη μετάβασή μας από τη δραχμή στο ευρώ. Προσαρμογή στο ευρώ θα πρέπει να κάνει και το ελληνικό χρηματιστήριο. Οι πληροφορίες μας λένε ότι από 1η-1η του 2001 στο ταμπλό της Σοφοκλέους θα απεικονίζονται οι μετοχές και σε ευρώ. Δεν πιστεύω ότι το ελληνικό χρηματιστήριο πρόκειται να αντιμετωπίσει προβλήματα από τη συμμετοχή της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ. Αντίθετα, όπως θα γνωρίζετε κι εσείς, εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις να ωφεληθούν πάρα πολύ από το γεγονός ότι πλέον το ευρώ θα είναι το επίσημο νόμισμα της Ελλάδος. Μετά την υποτίμηση του εθνικού μας νομίσματος, η σχέση ισοτιμίας της δραχμής με το ευρώ έχει καθοριστεί στις 357 δραχμές. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Καλεσμένος είναι ο κύριος Κώστας Καβαθάς, εκδότης των 4 τροχών αλλά και ιδιοκτήτης της εταιρείας Τεχνικές Εκδόσεις. Τεχνικές Εκδόσεις, οι οποίες πηγαίνουν στο χρηματιστήριο. Ναι. Έχουν πάρει όλες τις εγκρίσεις και νομίζω. Όλες. Υπολογίζουμε, δεν έχουμε ακόμα επίσημη ημερομηνία. Υπολογίζουμε ότι το Νοέμβριο θα γίνει η δημόσια εγγραφή. Αλλά έχουμε τελειώσει τα πάντα. Πείτε μας τι λεφτά ζητάτε και τι θα κάνετε αυτά τα χρήματα. Θα δώσουμε 424.000 μετοχές σε δημόσια εγγραφή και 21.000 σε ιδιωτική. Δεν μπορώ να σας πω πόσα είναι τα χρήματα, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα την τιμή της μετοχής. Μάλιστα, ακόμα δεν έχει υπολογιστεί βεβαίως. Ναι, μου λένε ότι. Η ανάδοχή σας. Μπράβο, ότι θα πρέπει να γίνει αυτό όταν θα πλησιάζει η ώρα της μετοχής. Βεβαίως, έτσι γίνεται. Και έτσι θα είναι ανεύθυνο εκ μέρους μου να πω κάτι το οποίο μπορεί να. Να πούμε όμως αυτά τα κεφάλαια, όσα και αν είναι, περίπου. Πολύ ευχαρίστω. Πού θα τα διαθέσετε? Στην ίδια την εταιρεία. Στην ίδια την εταιρεία για να αναπτύξουμε πάρα πολύ τον εκδοτικό χώρο. Θα βγάλουμε άλλα 3 περιοδικά. Ένα περιοδικό αυτοκινήτου, ένα περιοδικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ένα περιοδικό για επιστήμη και τεχνολογία, το οποίο το εκδίδαμε μερικά χρόνια πριν και το σταματήσαμε. Εμείς έχουμε, ξέρετε, μια ιστορία να βγάζουμε πράγματα πολύ νωρίς για την εποχή τους. Έχουμε βγάλει περιοδικά τα οποία σήμερα είναι σε άλλους χώρους επιτυχίες. Αλλά τα βγάλαμε πριν από 15 και 20 χρόνια. Ένα μεγάλο μέρος θα το επενδύσουμε στην εταιρεία που οι τεχνικές εκδόσεις που μπαίνει στο χρηματιστήριο έχει το 25%, στην Alpha Press. Εκεί ήδη έχει γίνει μια επένδυση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δραχμών και έχουμε πάρει ένα υπερσύγχρονο βιβλιοδετείο. Περιμένουμε μια μηχανή 5χρονη εκτυπωτική και περιμένουμε και μια μηχανή σακούλας μέσα στους επόμενους 3 μήνες. Σε αυτή την εταιρεία έχει η εταιρεία μας 25%. Και επίσης θα επενδύσουμε ένα σημαντικό ποσό, πάνω από 100 εκατομμύρια, στην Τεχνόπολης ΑΕ, που είναι θυγατρική των τεχνικών εκδόσεων εδώ και 3-4 χρόνια, η οποία έχει αναλάβει την εκμετάλλευση όλων των δραστηριοτήτων στο ίντερνετ που τις έχουμε ξεκινήσει, πιστέψτε με παρακαλώ, το 1992. Το 1992. Όταν στον κόσμο, το 1993 κάναμε τον πρώτο μας σερβερ, όταν στον κόσμο υπήρχαν 17 σερβερς. Μαζί με την CompuLink, το TechLink ήταν ο πρώτος από τους πρώτους παροχής, ιδιωτικός, όχι πανεπιστημιακός, γιατί ήταν το Fortinet και η Ariadne, ήταν από τους πρώτους παροχείς σύνδεσης με το αποκαλούμενο ίντερνετ στην Ελλάδα. Ο ανταγωνισμός σε αυτό το τομέα δεν είναι ισχυρότατος, ναι. Δυστυχώς πάλι το κάναμε πάρα πολύ νωρίς, σε μια εποχή που λίγοι γνώριζαν τι είναι και δεν είχαμε τα κεφάλαια.
Μια, ξέρετε, μια ιδέα. Γι' αυτό υπάρχει Σοφοκλέος, άλλωστε. Μια ιδέα δεν παράγει πολύ χρήμα. Πρωτιές παράγει. Οι ιδέες δεν παράγουν πάρα πολύ χρήμα. Γι' αυτό υπάρχει Σοφοκλέος. Εάν τώρα ο κόσμος. Εφόσον υπάρχουν καλές ιδέες, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο να τις χρηματοδοτεί. Εάν μας τιμήσει με την εμπιστοσύνη, νομίζω ότι θα τα χρησιμοποιήσουμε καλά τα χρήματα. Μάλιστα. Κύριε Καβαθά, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε κι εμείς σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.